Καλώς ήρθατε στο νέο κλειστό γυμναστήριο Θεία Ωράκια να παρακολουθήσετε τον αγώνα της National League One για την 23η αγωνιστική ανάμεσα στο Θεό Ζωγράφου και την Αναγέννηση. Θεό Ζωγράφου με το νούμερο 5 Παπαδημητρίου, με το νούμερο 6 Σαρατόπουλος, με το νούμερο 7 Μακουνής, με το νούμερο 8 Οικονόμου, με το νούμερο 9 Στογιάνοβιτς, με το νούμερο 10 Σοφρονάς, με το νούμερο 11 Φίλιππας, με το νούμερο 12 Μαχαίρας, με το νούμερο 15 Νατζής, με το νούμερο 17 Πολυγενάκος, με το νούμερο 18 Σαφόπουλος, με το νούμερο 19 Καλιακούδας, προπονητής ομάδας Πάνης Κουμούρας. Και τώρα η ομάδα μας! Paso.
Καλησπέρα, καλησπέρα από το νέο κλειστό γυμναστήριο. Δύο ωράκια να παρακολουθήσουμε τον αγώνα στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής τη National One για το Β' Εθνική του μπάσκετ ανάμεσα στην Αναγέννηση και τον ΕΦΑΟΣ με την Αναγέννηση θέλοντας να διακόψει πάση θυσία το αρνητικό σερί που έχει η ομάδα, το σύνολο του Μύρου Παπαδάκη, απέναντι σε μια ομάδα που έχει σκοπό να πάρει όσο το δυνατόν καλύτερη θέση στα play-out. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Διαιτητές είναι κύριοι Καμίτσος, Παναγιώτης, Μπαβέλας, Δημήτρης και Παπαδόπουλος Νίκος. Κομισάριος είναι ο Μακρύς Παναγιώτης. Γραμματεία είναι η Παπαδάκη Χρύσα, η Γιακουμάκη Δέσποινα, η Αποστολάκη Στέλλα και η Καπετάνιο η Ελένη, όλες γυναίκες. Η μέρα της γυναίκας εχθές κυριαρχεί στην κυριολεξία. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και 17 δευτερόλεπτα. Την μπάλα την έχει ο Στογιάνοβιτς. Σουτ άστοχο, κατοχή ωστόσο για την ομάδα του φιλαθλητικού. Η πρώτη επίθεση για τον φιλαθλητικό. 2,9 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα για να μπορέσει η ομάδα του φιλαθλητικού να κάνει κάτι καλό στην πρώτη της επίθεση. Σουτ απευθείας άστοχο, το rebound από τον Οικονομόπουλο που επέστρεψε δρυμύτερος, είχε ανάγκη τον Κώστα Οικονομόπουλο η Αναγέννηση, της έλειψε στα παιχνίδια. Να οραζεί συνεργασία άριστα με τον Κουρέπη, Κουρέπης με δύο δεν μπόρεσε ωστόσο, πέσανε τρεις παίκτες πάνω του, μόνος του βγαίνει ο Οικονόμου, αφήνει και το πρώτο καλάθι είναι γεγονός για την ομάδα του ΕΦΑΟΣ με τον Μαχαίρα. Με ποιον? Ραζής. Ραζής έχει μπροστά του το Στογιάνοβιτς. Να ο Κουρέπης από την γωνία και μέσης απόσταση. Σουτ εύστοχο, ανοίγει λογαριασμό και αυτό στο πρώτο καλάθι στον αγώνα για τον Δημήτρη Κουρέπη. Οικονόμου, με την πρώτη ευκαιρία θα σας πούμε και τις συνθέσεις. Φάουλα από τον Κουρέπη νομίζω ή από το Ραζί. Κάτω χαμηλά σίγουρα στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Είναι του Ραζί, το πρώτο φάουλ του Ραζί. Μαγκουνής, Οικονόμου, Στογιάνοβιτς, Μαχαίρας και Φίλιππας η πεντάδα του Φάνη Κουμπούρα που από φέτος παίρνει τα ενία. Άφησε, κρέμασε τα παπούτσια του και έπιασε την προπονητική. Ένα παρόμοιο σου προσπάθησε να κάνει ο Μαγκουνής όπως το Κουρέπη προηγουμένως δεν ευστόχησε. Ραζής, Κουρέπης, Σπυριδάκης, Οικονομόπουλος και Βίτσεντιτς είναι η πεντάδα της Αναγέννησης. Κουρέπης πάει προς τα μέσα, έχει μπροστά το Μαχαίρα. Έπαιξε καλή άμυνα ο Μαχαίρας με το σώμα, εμπόδισε την ορατότητα στο σουτ του Δημήτρη Κουρέπη, κατοχή για την ομάδα του ΕΦΑΟΣ. Ο ΕΦΑΟΣ που ξεκίνησε με προπονητή ένα γνωστό μας εδώ, το Βαγγέλη το Βλάχο. Ωστόσο η συνεργασία δεν καρποφόρησε για διάφορους λόγους και τώρα ο Φάνης Κουμπούρας είναι αυτός που έχει τα ηνία από τον πάγκο της ομάδας του Ζωγράφου. Καλή άμυνα από την Αναγέννηση που κερδίζει και την επίθεση. Οικονομόπουλος θα επαναφέρει. Θα δώσει στο Ραζί. Πίεση από το Στογιάνοβιτς. Πέρασε το κέντρο ο Ραζής. Έτοιμος για σκρίνο Βίτσεντις, το πραγματοποιεί. Ραζής πάει προς τα μέσα. Σταματά την τρίπλα. Είναι μπροστά του ο Μαχαίρας. Δεν μπορεί να κάνει τη διείσδυση. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Κάνει σουτ 3 πόντων. Ήταν καλό. Ωστόσο η μπάλα αναπήδησε Στεφάνη και κέρδισαν την κατοχή οι παίκτες του Ζωγράφου. Να μια πάσα για τον Οικονόμου. Σουτ για 3. Το rebound από τους, από κανένα. Αλλά ωστόσο θα επαναφέρει η ομάδα του Ζωγράφου. Ένα 14 επίθεση για την ομάδα του Ζωγράφου.
Παίρνει την μπάλα ο Φίλιππας. Δίνει στον Οικονόμου. Μαχαίρας δεν κάνει καλή τρίπλα. Κατοχή για την αναγέννηση. Όλος ο πάγκος αναγέννησης επικροτεί την πολύ καλή άμυνα της ομάδας του. Ραζής. Πάντα ο Στογιάνοβιτς κολλημένος σαν βέλα. Σπυριδάκης αμέσως στο Ραζή. Γίνονται οι αλλαγές. Πάει ο Οικονομόπουλος, σταματά την τρίπλα, σουτάρει. Ο Μαχαίρας στο rebound. Ο έμπειρος Μαχαίρας. Να τονε, κάτω το καλάθι με τον Κουρέπη. Δίνει έξω στον Φίλιππα. Φίλιππα σου για τρεις. Νέο rebound από τους παίχτες του Ζωγράφου. Αυτή τη φορά το τρίτο άστοχο σουτ. Κερδίζει το rebound ο Οικονομόπουλος και πάει με δύο μαζί. Δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι τέρμα. Κόπηκε από τους παίχτες του Ζωγράφου, οι οποίοι γρήγορα βγαίνουν στην επίθεση. Σουτ για τρεις, άστοχο. Το σουτ ήταν του Μαγκουνί. Μια μικρή διακοπή για να δέσει τα κορδόνια του ο Βίτσεντης. Σε γρήγορο ρυθμό, σε υψηλό ρυθμό οι παίχτες και των δύο ομάδων. Τουλάχιστον τώρα για την αρχή. 6 και 21 πριν τη λήξη. Θα επαναφέρει η ομάδα της αναγέννησης. Σε περίπου 3,5 λεπτά παιχνιδιού έχουμε ένα καλάθι από κάθε ομάδα. Κουρέπης και Μαχαίρας. Βίτσεντιτς, Ραζής. Να ο Κουρέπης κάτω το καλάθι, αμέσως γυρίζει, αφήνει την μπάλα με το ταμπλό στο καλάθι και κάνει το 4-2, δίνει προβάδισμα για τους γηπεδούχους, για την ομάδα της αναγέννησης. Μαχαίρας, Οικονόμου Μαχαίρας, γυρίζει έξω στο Φίλιππα. Προσπάθησε για τον deflection ο Σπυριδάκης, δεν τα κατάφερε. Φίλιππας πάει προς τα μέσα, φάουλ του Οικονομόπουλου και δίνει δύο βολές. Στο ξεκίνημα της προσπάθειας πρέπει να ήτανε. Στις βολές ο Φίλιππας, στο πρώτο φάουλ του Κώστα Οικονομόπουλου. Και 45 ακόμα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 4-3 το σκορ. Ο Φίλιππας σημείωσε τον πρώτο του προσωπικό πόντο και έχει και ευκαιρία να σημειώσει ένα ζευγάρι βολών και να φέρει το μας στα ίσα. 4-4. Ραζής. Οικονομόπουλος. Γίνονται οι αλλαγές, θα πάρει την μπάλα ο Ραζής, θα σταματήσει, θα σουτάρει από τα 6 μέτρα και θα ευστοχίσει. Πολύ καλή προσπάθεια, με ψυχραιμία και συγκέντρωση και προσιλωμένη στο στόχο. Ο Ραζής ολοκληρώνει μια καλή επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. 6-4. Να ο Φίλιππας βγάζει μια παράξενη πάσα προς τα έξω, σουτ για 3. Κερδίζει το rebound ο Μαχαίρας, που είχε τοποθετήσει καλά το σώμα του με τον όγκο που διαθέτει, με το μέγεθος που διαθέτει. Κάνει το 6-6. Μαχαίρας και Κουρέπης, οι πρώτοι σκόρερ, έχουν από 4 προσωπικούς πόντους. Οικονομόπουλος, Κουρέπης, πάει μέχρι τέλους και το καταφέρνει. 8-6 από τον Δημήτρη Κουρέπη. Να ο Μαγκουνής δίνει έξω. Έχουν κλείσει καλά οι άμυνες στην αναγέννηση. Το αμυντικό κομμάτι η αναγέννηση είναι καλή, αρκεί να προσέξει λίγο τα rebound. Για να δούμε το Στογιάνοβιτς. Πάει προς τα μέσα, ξαναγυρίζει, χάνουν το σούτ, ωστόσο πάλι κερδίζει ένα ακόμα επιθετικό rebound η ομάδα του Ζωγράφου και κάνει το 8-8 με τον πρώτο προσωπικό καλάθι του Μαγκουνί. Κουρέπης κερδίζει το φάουλ νομίζω. Όχι, μπάλα χτύπησε στα πόδια και έχει ένα 14. Είναι το πρώτο φάουλ του Φίλιππα. Τελικά είναι το πρώτο φάουλ του Φίλιππα.
πάνω στον Δημήτρη Κουρέπη. Βίτσεντιτς. Ανοίγει λογαριασμό και ο Ντούσαν Βίτσεντιτς, κάνοντας το 18, 4 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής αλλαγές στο rotation και στις δύο ομάδες. Σε ένα σφιχτό, η αλήθεια είναι, παιχνίδι που η αναγέννηση θα μπορούσε να έχει προβάδισμα μεγαλύτερο αν δεν είχε πάλι την Αχίλιο Πτέρνα τον επιθετικό rebound. Άστοχος ο Μαχαίρας, Οικονομόπουλος αμέσως στο Ραζί, Ραζής αμέσως στον Κουρέπη, Κουρέπης με Μαχαίρας και εξαιρετική πάσα στο Βίτσεντιτς, φάουλ που κερδίσει ο Ντούσαν Βίτσεντιτς από τον Μαχαίρα νομίζω. Όχι, είναι από το Φίλιππα και είναι το δεύτερο του Φίλιππα και αναγκάζει το Φάνη Κουμπούρα αμέσως σε μια αλλαγή. Και λογικά το φάουλ είναι πάνω στην προσπάθεια για σούτ, οπότε θα πάει για βολές ο Βίτσεντιτς. Λοιπόν, μέσα ο Παπαδημητρίου. Στη θέση του Φίλιππα, 11-8 με τον τρίτο συνεχόμενο πόντο του Ντούσαν Βίτσεντιτς, 12-8, κάνει ένα δικό του μικρό σερί και βοηθώντας και την αναγέννηση να κάνει ένα μικρό σερί και να ξεφύγει με 4 πόντους, 3-30 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Οικονόμου θα δώσει στον Στογιάνοβιτς, αυτό στο Μαχαίρα. Καλή άμυνα από τους παίχτες της αναγέννησης, ωστόσο φάουλ χρεώνεται ο Κουρέπης νομίζω. Αυτός είναι που σηκώνει το χέρι του, για να δούμε τη φάση. Ναι, ο Κουρέπης έχει κάνει το φάουλ. Ένα 14 για την ομάδα του Ζωγράφου που θα επαναφέρει από τη βασική γραμμή. Μαχαίρας μένει ελεύθερο, σουτάρι, δεν είναι φτωχή. Βάζει καλά το σώμα του ο Βίτσεντιτς και παίρνει ένα αμυντικό rebound. Επιτέλους θα πούνε οι παίχτες και οι φίλοι της αναγέννησης. Οικονομόπουλος, Ραζής, έξω στο Βίτσεντιτς. Βίτσεντιτς 45 για 3. Άστοχος. Φάουλα από τον Σπυριδάκη ώστε να μην προλάβει να εκδηλώσει ομάδα στο transition η ομάδα του Ζωγράφου. Φάουλ πάνω στον Στογιάνοβιτς. Τρίτο ομαδικό για την αναγέννηση, δύο μόλις για την ομάδα του Ζωγράφου. Δεν έχουμε πολλά φάουλ μέχρι στιγμής. Να και η πρώτη παρουσία του Παντελή Μαραγκάκη στη θέση του Μιχάλη Σπυριδάκη, με τρεις χειριστές μέχρι το τέλος του παιχνιδιού προφανώς η αναγέννηση. Βλέπω και ο Βερτούδος νομίζω θα είναι η επόμενη αλλαγή, πιθανώς στη θέση του Οικονομόπουλου. Εν πάση περιπτώσει, 2:50 ακόμα. Οικονόμου, Μαγκουνής, άστοχο στο τρίποντο, νέο rebound από τους παίκτες του Ζωγράφου, καλάθι και φάουλα από τον Παπαδημητρίου. Να ξανά η Αχίλλειος Πτέρνα της ομάδος του Μύρου Παπαδάκη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν είναι καλές τοποθετήσεις στην άμυνα, δεν δουλεύουν τα box out. 12-10 και μπόνους μία βολή για τον Παπαδημητρίου. Έξω Κουρέπης, μέσα ο Μητρόπαπας. Οικονομόπουλος έξω, μέσα Βερτούδος. Το rebound ξανά από τους παίκτες του ΦΑΟΣ. Προλαβαίνει και δίνει πάσα στο Φίλιππα. Ο πεσμένος Μαγκουνής. Οικονόμου το πάει μέχρι τέλος, άστοχος. Βίτσεντις είναι ο μόνος μέχρι στιγμής που έχει πάρει τα περισσότερα rebound για τους παίκτες του Μύρου Παπαδάκη, για το σύνολο του Μύρου Παπαδάκη. Να δούμε το Βίτσεντιτς με προσποίηση
πάνω στο σουτ. Κάνει το 14-10 ο Ντούσαν Βίτσεντις, ο οποίος φτάνει τον Δημήτρη Κουρέπη στους πόντους. Να, ελεύθερος ο Παλαιμενάκος, δεν έβαλε όμως το καλάθι. Γρήγορα η αναγέννηση με το Μαραγκάκι. Δεν μπορεί να εκδηλώσει επίθεση γιατί γύρισαν οι παίχτες στη ΕΦΑΟΣ. Άστοχο το σουτ από το Ραζί. Στο Γιάνοβιτς. Μαγκουνής. Οικονόμου βγήκε μπροστά του ο Μητρόπαπα. Συνεργασία Πολυμενάκου. Η Μουκονόμου καλάθι και φάουλ από τον Παντελή Μαραγκάκη. Το φάουλ. ...14-12... ξανά ο Σπυριδάκης μέσα έξω, ο Ραζής. Έξω και ο Μαραγκάκης, μέσα ο Καρλής, ο Μιχάλης Καρλής. Άρα ο Παπαδάκης έχει αλλάξει όλη την ομάδα του. 14-13 στην κόψη του ξηραφιού. Πολύ νωρίς είναι βέβαια ακόμα το παιχνίδι, αλλά η εκτίμησή μου είναι με την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κάπως έτσι θα πάει. Εκτός αν γίνει ένα μικρό ξέσπασμα από τις μία ή τις δύο ομάδες ή την άλλη ομάδα και δώσει ένα προβάδισμα και με μια καλή διαχείριση να πάρει τη νίκη. Φάουλ που κερδίζει πάνω στην τρίπλα ο Βερτούδος. Νομίζω από τον Οικονόμου, ναι, είναι το πρώτο φάουλ του Οικονόμου. Δεν έχει συμπληρώσει ομαδικά η ομάδα του Ζωγράφου. Για να δούμε τον Βερτούδο. Βερτούδος το σκέφτεται για τρίποντο, δίνει πάσα στον Μητρόπαπα. Μητρόπαπας κερδίζει το φάουλ από τον Φίλιππα ή τον Παπαδημητρίου, δεν είμαι σίγουρος. Από το Μαγκουνί τελικά. Είναι το πρώτο φάουλ του Μαγκουνί και το τέταρτο ομαδικό. Έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα μπαίνει στα μπόνους. Έχει μπει ήδη με το φάουλ τώρα που κέρδισε ο Μητρόπαπας, ο οποίος ευστόχησε στην πρώτη βολή. Αστοχή στη δεύτερη. 15-13. 1 και 9 πριν τη λήξη του παιχνιδιού, του δεκαλέπτου. Να δούμε τον Παπαδημητρίου που δίνει στο Μαγκουνί. Μαγκουνί στον Οικονόμου. Και αυτός ο Σοφρονά που μπήκε μέσα. Ωραία πάσα στον Πολυμενάκο. Corner 3 από τους παίχτες του Ζωγράφου και συγκεκριμένα από τον Παπαδημητρίου. Άστοχο στο rebound, είπε ξαναγέννησης. Επίθεση 24 δευτερολέπτων θα κάνει η ομάδα της αναγέννησης. Βερτούδος δίνει στον Καρλή. Καρλής έκανε την τρίπλα και πάνω στην περιστροφή κλέβει ο Οικονόμου, ο οποίος σαν έχει την μπάλα την πήρε από το Σοφρονά. Πάει προς τα μέσα Μαγκουνίστ με το Βίτσεντις. Σουτ με καμπύλη, δεν βρίσκει το στόχο, το rebound ο Καρλής. 17 δευτερόλεπτα όλα για την αναγέννηση, εφόσον εκδηλώσει μέχρι τέλους την επίθεσή της. Ακόμα 7 δευτερόλεπτα. Βερτούδος. Πάσα στον Σπυριδάκη, άστοχο το τρίποντο, τέλος το πρώτο δεκαλέπτου. Αναγέννηση 15, ΕΦΑΟΣ 13, σε λίγο πάλι μαζί.
Όλα έτοιμα να ξεκινήσουν το δεύτερο δεκάλεπτο. Η ομάδα της Αναγέννησης μπήκε μέσα με Καρλή, Σπυριδάκη, Μητρόπα, Παβερτούδο και Κουρέπη. Μια αλλαγή. Να πούμε και τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα παράλληλα του πρώτου ομίλου της National League One. Φέα, Όφη, 9-11 στο 8. Η ομάδα της Κρήτης προηγείται με ένα καλάθι. Πρωτέας Βούλας, Δάφνη, 9-12. Η Αναγέννηση προηγείται εδώ 12-8. Έσπερος Καλυθέα, Παλαιό Φάληρο, 14-13. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Μητρόπαπας, Οικονομόπουλο, Καρλή, συγγνώμη, Σπυριδάκης. Σπυριδάκης, Κουρέπης. Θα δώσει το Μητρόπαπα. Μητρόπαπας γυρίζει με ένα χουκ και βάζει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Ο Αναστάσης Μητρόπαπας κάνει το 17-13 και ξεκινάει ιδανικά την πρώτη επίθεση της Αναγέννησης. Για να δούμε, Σοφρονάς. Η μπάλα για την Αναγέννηση. Φάουλ πάνω στο σκριν από τον Πολυμενάκο. Μητρόπαπας, Καρλής. Να, μόνος του ο Βερτούδος από τη γωνία για τρεις. Βερτούδος καυτός στο πρώτο τρίποντο από τον Νίκο Βερτούδο. 20-13. Προσπάθησε να κλέψει ο Σπυριδάκης. Η μπάλα για τον Εφάουζ. Αρκετός κόσμος εδώ στα δύο αωράκια, παρακολουθώ παιχνίδι. Έχουμε ξεχωρίσει και τον πρόεδρο της ΕΚΑΣ και είναι εδώ από πίσω μας, το Μπάμπι το Μαρκάκι. Παρακολουθεί τον αγώνα της Αναγέννησης. Σοφρονάς. Θα δώσει στον Πολυμενάκο. Πολυμενάκος μια πάσα κάτω από τη ρακέτα στον Παπαδημητρίου, ο οποίος βάζει το καλάθι. 20-15. Είναι το πρώτο καλάθι της ομάδας του Ζωγράφου. Βερτούδος. Βερτούδος στον Κουρέπη. Κουρέπης προσπαθεί να γυρίσει, αμέσως τον τουμπλάρουν οι παίκτες της Ζωγράφου. Βρίσκει όμως το δρόμο προς το καλάθι ο Καρλής. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον νεαρό τον Μιχάλη τον Καρλή. Κάνει το 22-15 με την αθλητικότητα και την ταχύτητα που έχει. Διάβασε καλά τη φάση και κάνει το 22-15. Για να δούμε τον Πολυμενάκο. Φάουλ από τον Κουρέπη ή από τον Βερτούδο. Βερτούδος. Ο Ξανθόπουλος που έχει μπει μέσα έκανε την πάσα στον Πολυμενάκο και κέρδισε το φάουλ. Το πρώτο προσωπικό του Νίκου Βερτούδου. Ένα ομαδικό και οι δύο ομάδες. Για να δούμε το Σοφρονά. Αλλάζουν πάσες με τον Πολυμενάκο και συνεργάζονται άριστα. Δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Παίρνει το rebound με πολύ κόπο, αλλά το πήρε ο Αναστάσης ο Μητρόπαπας. Να ο Καρλής. Το σκρίν από τον Μητρόπαπα. Ο Καρλής πάει προς τα μέσα. Δίνει στον Κουρέπη. Κουρέπης από μέσα. Απόσταση στο σουτ. Δεν βρίσκει στόχο. Δεν παίρνει το rebound. Υπέξει αναγέννησης. Double team πάνω στον Καλιακούδα. Πέρασε όμως την μπάλα αυτό στον Ξανθόπουλο. Ξανθόπουλος στο Σοφρονά. Σοφρονάς με τον Καρλή και τώρα με τον Μητρόπαπα, ο οποίος κάνει φάουλ με το σώμα. Χατζής, Παπαδημητρίου, Σοφρονάς. Πάλι Παπαδημητρίου από την κορυφή.
Για να δούμε τον Ξανθόπουλο. Τέλος της επίθεσης την ολοκλήρωσε. Πολύ καλή άμυνα, να μια καλή αμυντική συμπεριφορά μετά από ώρα για το σύνολο του Μύρου Παπαδάκη. Αναγκάζοντας τον Φάνη Κουμπούρα να πάρει time out. 7 και 15 πριν τη λήξη του ημιχρόνου, με την αναγέννηση να προηγείται 22-15. Ολοκλήρωσε το time out. Ολοκληρώθηκε το time out. Να πούμε και τα σκορ στα υπόλοιπα παιχνίδια. Στο 10 Νέα Κηφισιά Όφη 15-13. Πρωτέας Βούλας Δάφνη 21-25 στο 10. Έσπερος Καλυθέα Παλαιό Φάλι Ροκέ αυτό στο 10 21-19. 7 και 15 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι, θα επαναφέρει ο Βερτούδος. Βερτούδος δίνει στον Καρλί. Τον πιέζει συνέχεια ο Ηλίας ο Σοφρονάς. Καρλής Μητρόπαπας, θα δώσει το Σπυριδάκη που είναι κάτω το καλάθι. Θα προσπαθήσει να γυρίσει, έχασε την μπάλα όμως ο Μιχάλης ο Σπυριδάκης. Ωστόσο εμποδίζει στο να εκδηλώσει αντεπίθεση. Γρήγορα αντεπίθεση η ομάδα του Ζωγράφου. Θα πάρει μπάλα ο Νίκος ο Φίλιππας. Θα καταφέρει να δώσει στο Χατζή. Σουτ για τρεις. Δεν έχει ευστοχήσει η ομάδα του ΕΦΑΟΖΑ έξω από τη γραμμή των 6.75. Αφισβητούμενη φάση όπως τη βλέπω στο replay η κατοχή. Τέλος πάντων δόθηκε στον Καλιακούδα η επαναφορά. Σοφρονάς προσπάθησε να δώσει στον Χατζή. Μπάλα χτύπησε στα πόδια του Μητρόπαπα νομίζω. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για την ομάδα του Ζωγράφου. Νέο time out. Ναι.
Μετά το time out που πήρε ο Φάνης ο Κουμπούρας, 8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσής του και 6-27 πριν τη λήξη του ημιχρόνου, με στόχο να επιτύχει το καλύτερο δυνατό η ομάδα των φιλοξενούμενων. 22-15 το σκορ. Προσπαθεί να επαναφέρει, δεν έχει τελειώσει ο χρόνος. Πήρε ο Νίκος ο Φίλιππας, μπροστά του ο Αναστάσης ο Μητρόπαπας. Κλέβει την μπάλα ο Βερτούδος. Δεν κατάλαβα τι έχει δώσει, φάουλ έχει δώσει. Φάουλ στον Κουρέπη, το δεύτερο του Κουρέπη, 6-21 πριν τη λήξη. Δημιουργεί ένα μικρό προβληματισμό στον Μύρο Παπαδάκη που αναγκάζεται και το βγάζει να το διαχειριστεί όσο καλύτερα γίνεται και βάλει στη θέση του το Βίσεντιτς. Να δούμε και τους προσωπικούς πόντους. 6 ο Ντούσαν Βίτσετιτς, 3 ο Μητρόπαπας, 4 ο Κουρέπης, 2 ο Καρλής, 3 ο Βερτούδος με εκείνο το τρίποντο το μοναδικό του αγώνα, το Ολίγου και 4 ο Ραζής. Γυρίζει και προσπαθεί να βάλει το καλάθι ο Πολυμενάκος χωρίς αποτέλεσμα. Άλλο ένα rebound με κόπο για την αναγέννηση. Καρλής είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα, θα δώσει στον Βερτούδο το φάουλα πάνω στον Μητρόπαπα, μάλλον από τον Πολυμενάκο, όχι, από τον Φίλιππα. Να δούμε και το σκόρερ της ομάδας του Ζωγράφου. 4 ο Παπαδημητρίου, 2 ο Σπύρος ο Μαγκουνής, 3 ο Παναγιώτης ο Οικονόμου, 3 πόντους, 2 ο Νίκος ο Φίλιππας και 4 ο έμπειρος Κώστας Μαχαίρας, ύψους 2-5, ο μεγαλύτερος ηλικία παίκτης στο παρκέ. Επανάφεραν οι παίκτες της αναγέννησης, θα πάρει ο Βερτούδος, έχει μπει και ο Ραζής μέσα, Σπυριδάκης πάει προς τα μέσα, όχι, δίνει στον Μητρόπαπα, στη λήξη του χρόνου το τρίποντο, buzzer beater στη λήξη του χρόνου από τον Αναστάση τον Μητρόπαπα, κάνει το 25-15, πολύ καλή παρουσία μέχρι στιγμής του Μητρόπαπα και διαφορά διψήφια για πρώτη φορά 10 πόντων. Για να δούμε, θα απαντήσει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, όχι. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του Ζωγράφου έχει σπάσει τα καλάθια. Η αναγέννηση θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το momentum. Ραζής πάει προς τα μέσα, χάνει την μπάλα, την ξανακερδίζει. Δίνει έξω, πάτησε γραμμή. Πάτησε γραμμή ο Ραζής. Η αναγέννηση που έχει τρέξει ένα σερί 10-2. Ακριβώς του χρόνου τα μισά πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Παναγιώτης Οικονόμου θα δώσει στο Μαχαίρα που έχει επιστρέψει. Μαχαίρας προσπαθεί να παίξει με το σώμα του πάνω στο Μητρόπαπα, αλλά και ο Μητρόπαπας έχει όγκο, ο οποίος βγάζει πολύ καλές άμυνες. Κατάφερε ωστόσο ο Δημήτρης Παπαδημητρίου να βάλει το καλάθι και να κάνει το 25-17. Ραζής, κολλημένος πάνω του ο Καλιακούδας, αλλάζει χέρι με χέρι με το Σπυριδάκι, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα, θα δώσει στο Μητρόπαπα. Μητρόπαπας γυρίζει, φάουλ πάνω στην τρίπλα από τον Νίκο Φίλιππα. Δεν ξέρω αν είναι στην προσπάθεια για σούτ ή απ' έξω. Απ' έξω είναι η μπάλα. Απ' έξω είναι η μπάλα, είναι το δεύτερο φάουλ τελικά του Οικονόμου. Ο Οικονόμου χρειάζεται με φάουλ. Θα πάρει ο Βίτσεντιτς, Βίτσεντιτς με Μαχαίρα, να ένα ωραίο ζευγάρι, θα τον παίξει από μακριά ο Βίτσεντιτς, θα κάνει το σουτ, παίρνει το rebound με αποφασιστικότητα ο Ραζής. Θα δούμε τώρα τον Βερτούδο για τρεις, δεν θα μπορέσει να σκοράρει, ωστόσο ο Βίτσεντιτς παίρνει το rebound, θα γυρίσει, θα δώσει έξω στον Μητρόπαπα, Μητρόπαπα στο Ραζή, μέχρι τέλους ο Ραζής θα πάρει το φάουλ. Αντιαθλητικός ήταν οι παίκτες της αναγέννησης. Είναι πάνω στην προσπάθεια για σούτ.
Το συζητάνε οι διαιτητές αν θα τα αναβαθμίσουν το φάουλ, αν θα είναι αντιαθλητικό ή όχι. Για να δούμε, 3 και 57 πριν τη λήξη. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι έχει δώσει. Νομίζω ότι είναι βολές πάντως. Για να δούμε. Αλλαγές. Μπαίνει μέσα ο Νίκος ο Κρυθινάκης πρώτη φορά στο παιχνίδι σήμερα. Τελικά επιβεβαιωθήκαμε. Είναι απλό φάουλ. ...26-17 από την δεύτερη εύστοχη βολή του Κρίστοφερ Ραζί. Παπαδημητρίου θα δώσει στον Φίλιππα. Οικονόμου βρίσκει το διάδρομο, πάει μέχρι τέλους, διάβασε πάρα πολύ καλά την άμυνα της αναγέννησης εδώ που στις περιστροφές άφησε κενά. Το διάβασε άριστα. Ο Οικονόμου και έκανε το 26-19. Για να δούμε το Ραζί. Θα πάει και αυτός μέχρι τέλος, θα απαντήσει όχι. Θα δώσει τον Οικονομόπουλο που επέστρεψε. Οικονομόπουλο στο Ραζί. Ραζί πάλι στον Οικονομόπουλο. Το σκέφτεται αυτό. Σουτάρει για τρεις. Το rebound από τον Φίλιππα. Να ο Οικονόμου. Διαβάζει καλά τώρα ο Χριστινάκης στην άμυνα. Φίλιππας. Φάουλ από τον Κρυθινάκη. Όχι, από το Βίτσεντιτς. Είναι το πρώτο φάουλ του Βίτσεντιτς. Τέσσερα ομαδικά έχουν και οι δύο ομάδες. Άστοχος ο Φίλιππας. Φάουλ που κερδίζει από τον Κρυθινάκη. Στην προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση για το rebound. Ο Στογιάνοβιτς είναι. Και ο οποίος θα πάει στις βολές γιατί συμπλήρωσε τα πέντε ομαδικά. Η αναγέννηση. Το 26-19 παραμένει μετά την πρώτη άστοχη βολή του Στογιάνοβιτς. ...26-20... προσπαθεί να ανακάμψει η ομάδα του Φάνη Κουμπούρα. Μητρόπαπας, Οικονομόπουλος, θα δώσει στον Κρυθινάκη. Κρυθινάκη θα δώσει στον Βίτσεντιτς. Βίτσεντιτς γυρίζει, βάζει το καλάθι, πολύ ωραίο καλάθι, παρά την προσπάθεια δύο παιχτών της ομάδος του ΕΦΑΟΣ που προσπάθησαν να παγιδέψουν το παίχτη της αναγέννησης. Ωστόσο αυτός βρήκε στόχο. 28-20. Σουτ για τρεις, το πρώτο εύστοχο από το Στογιάνοβιτς. 28-23 και η διαφορά πέφτει στους 5. Οικονομόπουλος, Βίτσεντιτς, Ραζής. Γίνονται οι αλλαγές. Ο Ραζής μέχρι τέλους και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Κλασική κίνηση Κρίστοφερ Ραζή. 30-22. Φίλιππας, Παπαδημητρίου,
Παπαδημητρίου Οικονομόπουλος προσπαθεί να παίξει το μισμά. Πολύ καλή άμυνα του Οικονομόπουλου. Βγάζει έξω την μπάλα ο Παπαδημητρίου. Σουτ για τρεις. Άστοχο. Χάνουν την μπάλα οι παίκτες της αναγέννησης. Ο Μαχαίρας δεν τα αφήνει ανεκμετάλλευτο. Χάνει το πρώτο καλάθι. Βρίσκει στόχο όμως τη δεύτερη φορά. Εμορραγία πραγματική. Το αμυντικό rebound για την ομάδα της αναγέννησης. Δεν ξέρω, πρέπει να γίνουν ειδικά σεμινάρια και εντατικά μαθήματα. Βίτσεντιτς, άστοχο στο τρίποντο. Βρέθηκε ελεύθερο, σούταρε καλά, έκανε. Ωστόσο τώρα μπορεί να μειώσει περισσότερο η ομάδα του Ζωγράφου. Βρήκε τρόχο, βάζει το καλάθι ο Παπαδημητρίου. Παίρνει και το φάουλ, το φάουλ από τον Μητρόπαπα νομίζω. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Αλλαγές ή time out. Μαραγκάκης, Βίτσεντιτς, Οικονομόπουλος, Βερτούδος, Κουρέπης και Ραζής, η πεντάδα της αναγέννησης. Παπαδημητρίου, Μαγκουνής, Μαχαίρας, Οικονόμου, όχι Σαραντόπουλος, είναι η πρώτη συμμετοχή του Σαραντόπουλου. Να δούμε και τα υπόλοιπα σκορ. Όση ώρα χτυπάει την συμπληρωματική βολή ο 30-27. Κηφισιά Όφη στο 18, 37-28. Πρωτέας Βούλας Δάφνη 27-35. Έσπερος Καλυθέας Παλαιό Φάληρο στο 17, 36-32. Κέρδισαν την μπάλα οι παίκτες του Ζωγράφου και έχουν ευκαιρία να φέρουν και το Μάστα Ίσα με τη λήξη του δεκαλέπτου ημιχρόνου. 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Για να δούμε. Σούτμε οι προϋποθέσεις από τον Μαγκουνί, ο οποίος φέρνει το Μάστα Ίσα. 30-30. 32 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Μαραγκάκης. Μαραγκάκης κάνει τις τρίπλες. Έδωσε στον Κουρέπη, κερδίζει το φάουλ. Αυτός από τον Παπαδημητρίου. Η αναγέννηση, η οποία είχε προβάδισμα 10 πόντων στο πρώτο πεντάλεπτο, μέσα σε 4,5 λεπτά το έχασε, καθώς η αντίδραση των παιχτών του Φάνη Κουμπούρα ήταν υποδειγματική. Βέβαια υπήρχε και αυτό το, η αιμορραγία όπως λέω εγώ, τον αμυντικό rebound από την ομάδα της αναγέννησης. Είναι αυτό που στήχησε και αυτό που έφερε την ομάδα του ΕΦΑΟΣ ξανά στα ίσα να διεκδικεί με επί ίσης όρης τη νίκη. Και τώρα ο Κουρέπης είναι στις βολές, θα προσπαθήσει έστω να δώσει ένα μικρό προβάδισμα στο ημίχρονο. Δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί.
Κάποιες παρατηρήσεις στο Φάνη Κουμπούρα, νομίζω. Κρυώνουν οι παίκτες. Συζητήσεις μεταξύ προπονητών. Τι έχουμε εδώ. Κουρέπης 20,6 πριν τη λήξη. 31-30. Ευστοχή και στη δεύτερη ο Κουρέπης. 32-30. Σαραντόπουλος, αυτός είναι ο Βασάφο. Ο Βίτσεντης χάνει τον Μαγκουνί. Θα προσπαθήσει να σουτάρει ο Παπαδημητρίου. Σουτέρνει σούτ απελπισίας, δεν βρίσκει στόχο. Πήραν το rebound οι παίκτες του ΕΦΑΟΣ, δεν είχαν όμως άλλο χρόνο. Η αναγέννηση πάει με το ελάχιστο, προηγούμενη στο ημίχρονο, 32-30. Σε λίγο πάλι μαζί. Thank you.
ασκήσει με το πλάτη. Δεν πειράζει την άλλη φορά. Να είναι από το γραφό που έχει. Thank you.
Η αναγέννηση σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Junior αυτή τη ξεχωριστή μέρα γινόμαστε ομάδα και από κοινού φωνάζουμε κατά της βίας σε βάρος των γυναικών. Υπεράσπιση γυναικών που υφίστανται διακρίσεις, αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής ενδοσυντροφικής βίας σε κάθε μορφή, αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κάθε μορφής και είδους είναι μερικά από τα ζητήματα που απασχολούν και μαστίζουν την κοινωνία μας. Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελούμενη από γυναίκες με στόχο την οργανωμένη υλοποίηση των προσπαθειών για την προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας και την προάσπιση της ισότητας. Σήμερα η αναγέννηση θέλει να τιμήσει το Σύνδεσμο για όλες αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και φέρνει εις πέρας για την προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας και τη σημαντική του δράση στην κοινωνία μας. Την πλακέτα θα παραδώσει στην πρόεδρο του Συλλόγου Μέρη Παχαιράκη, ο πρόεδρος μας Μανώλης Μαρακάκης. Νούμερα, χρόνος, σκορ, πόντι είναι όλα αυτά που μοιάζουν τόσο μικρά αλλά τόσο σημαντικά για ένα παιχνίδι μπάσκετ. Με αυτά ασχολείται ένας κριτής και το έργο του είναι εκείνο που μένει ως αποδεικτικό της εκάστοτε αναμέτρησης. Σήμερα η ομάδα μας θέλει να τιμήσει έναν άνθρωπο από την περιοχή του Δήμου Μινώα Πελιάδας και συγκεκριμένα το Λευκοχώρι που έχει σημειώσει χιλιάδες καλάθια. Έχει τρέξει το 24 αμέτρητες φορές σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και εθνικά παιχνίδια. Και έχει κρατήσει χρόνο σε όλες τις διοργανώσεις της FIBA που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί μας. Ο Ορέστης Μιχάκης, πρώην πρόεδρος και αντιπρόεδρος σήμερα του ΣΥΝΑΤ, μετράει 26 χρόνια και 19 συνεπιτροπή του ορισμού των κοιτών. Την πλακέτα θα παραδώσει το μέλος του ΔΣ, ο κύριος Τσοτάκης.
Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε μόλις τώρα. Αναγέννηση 32. Ζωγράφου 30 και το πρώτο λάθος από τον Παπαδημητρίου. Δίνει την ευκαιρία στην αναγέννηση να ξεκινήσει αυτή πρώτη επίθεση στο πρώτο, στο δεύτερο ημίχρονο. Ραζής έξω στον Βίτσεντιτς, Βερτούδος, σουδιά τρεις από την κορυφή, εύστοχος, βόμβα του Νίκου του Βερτούδου, το δεύτερο τρίποντο. Καυτός, παρά ότι είχε αρκετή ώρα να παίξει το παιχνίδι, παραμένει καυτός, έκανε το 35-30 και δίνει νέο προβάδισμα 5 πόντων. Κλέψιμο της αναγέννησης, καρφώνει σλαμ ντανκ από τον Ντούσαν Βίτσεντις, που προσφέρει θέαμα και ανεβάζει την ψυχολογία τόσο της ομάδος όσο και των παιχτών. Μαχαίρας πάσα στην αδύνατη πλευρά, προσπαθεί ο Μαγκουνής με τον Βερτούδο στο μαχαίρα, μαχαίρας από μακριά, άστοχος τελείως. Περνάει σαν αέρας ο Ραζής, προσπάθησε να δώσει ο Σπυριδάκη η μπάλα για τον φιλαθλητικό. Παρά την πάσα, τόσο και η πάσα όσο και η... δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Σπυριδάκης. Οι δύο παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Μέσα σε ένα λεπτό η αναγέννηση, το 32-30 το έκανε 37-30. Για να δούμε στο Γιάνοβιτς. Απ' έξω προσπαθεί ο Παπαδημητρίου, μαχαίρας. Φάουλ στον Κουρέπι, φωνάζουν οι διαιτητές, τίποτα σου στο τυλίξη του χρόνου, τελείως άστοχο, κερδίζουν όμως την μπάλα οι παίκτες του Ζωγράφου. Μαγκουνής με Βερτούδο, πήγε για βοήθεια και ο Κουρέπις, ούτ για τρεις άστοχο. Νέο rebound από τους παίκτες του Ζωγράφου που κερδίζει το φάουλ με το μαχαίρα. Αυτό το πράγμα με το rebound στην αναγέννηση, τι να πω. Για να δούμε και τους πόντους. 10 έχει ο Βίτσεντιτς, 6 ο Μητρόπαπας, 8 ο Κουρέπης, 2 προσωπικούς πόντοι είναι του Καρλή, 6 ο Βερτούδος με 2 τρίποντα και 5 ο Ραζής. Για την ομάδα του Ζωγράφου, 9 ο Παπαδημητρίου, 5 ο Μαγκουνής, 5 ο Στογιάνοβης, 2 ο Φίλιππας. Ο μαχαίρας παρέμεινε στις 6 με την πρώτη άστοχη βολή. Με την εύστοχη δεύτερη βολή από τον μαχαίρα, από τον έμπειρο Κώστα Μαχαίρα. Σπυριδάκης είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα. Κάνει τις τρίπλες, δίνει στον Κουρέπη. Κουρέπης αμέσως στο Ραζή. Παρά την πίεση που άσκησαν στην περιφερειακή άμυνα οι παίκτες του ΕΦΑΟΣ, Ραζής εκπληκτικός βρήκε τρόπο, έφτασε μέχρι τέλους το καλάθι, κάνει το 39-31. Οικονόμου, πάσα στην αδύνατη πλευρά στον Μαγκουνή. Μαγκουνής προσπάθησε να βγάλει, βγάλε τελικά στο μαχαίρα, μαχαίρας έξω. 2 δευτερόλεπτα ακόμα, μέχρι τέλους φτάνει ο Οικονόμου, δεν βάζει το καλάθι, παίρνει όμως το φάουλ. Το δεύτερο ομαδικό αυτό για την αναγέννηση, δεν έχει φάουλ ο ΕΦΑΟΣ στο δεύτερο ημίχρονο. Από τον Κουρέπη που είναι το τρίτο. 7-28 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Οικονόμου στη γραμμή των βολών, έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη. Άστοχος,
ετοιμάζεται και για την δεύτερη ευστοχή, στη δεύτερη όπως ακριβώς έκανε προηγουμένως και ο Κώστας ο Μαχαίρας. Ραζής, συνεχείς αλλαγές από σπέξ αναγέννηση, βγαίνει ο Βερτούδος από την κορυφή, πάει στο πλάι, δίνει στον Κουρέπη, Κουρέπης και εντυπωσιακό καλάθι, βάζει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ, το πρώτο ομαδικό, κάνει το σκορ 41-32 και είναι το πρώτο φάουλ του Οικονόμου, το τρίτο φάουλ του Οικονόμου. Κάνει το 41-32 και έχει και το μπόνους της μία βολής. Ώστε αν ευστοχίσει να ξαναπάει τη διαφορά σε διψήφιο προβάδισμα. Μέσα σε 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα η αναγέννηση το 32-30 το έχει κάνει 41-32. Ζωγράφος τώρα στην επίθεση, έχει την μπάλα ο Στογιάνοβιτς, δίνει στον Οικονόμου, πάει μέχρι μέσα, προσπαθεί και δίνει στο Σοφρονά, Σοφρονάς για τρεις, άστοχος, rebound, πολύ καλά το κατοχύρωσε ο Κουρέπης, περνά σαν αέρας ο Ραζής, δίνει μια συστημένη πάσα τυλιγμένη με δώρο στον Βίτσεντης που καρφώνει για δεύτερη φορά, κάνει το 43-32 και αναγκάζει το Φάνη Κουμπούρα να πάρει άρον-άρον time out. Να δούμε και τα υπόλοιπα σκορ στην αγωνιστική που διανύουμε στην 23η. Στο 27 όφι βρίσκεται πίσω 16 πόντους, ζητάτε από τη Νέα Κηφισιά 56-40. Στο Γιώργο Τζενιματάς στο 24, Πρωτέας Βούλας Δάφνη 43-48. Στο Έσπερο στο 24, Έσπερος Καλυθέα Παλαιό Βάλιρο 51-51. Σουδιά 3, εύστοχος. Αμέσως απάντηση από τον Παναγιώτη Οικονόμου, κάνει το 43-35. Βίτσεντιτς προσπάθησε να δώσει στον Ραζή. High low εδώ. Κέρδισε το φάουλ νομίζω ο Ραζής. Ναι, είναι το πρώτο του Στογιάνοβιτς από δύο φάουλ και δύο ομάδες. Θα επαναφέρει ο Ραζής, θα δώσει το Σπυριδάκη. Σπυριδάκης κάνει τρίπλες, προσπαθεί να βρει τον Βίτσεντις. Κλέψανε την μπάλα οι παίχτες του Ζωγράφου. Οι οποίοι είναι που θα κάνουν την επίθεση.
Οικονόμου. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Παναγιώτη Οικονόμου. Σοφρονάς. Να, ο Μαχαίρας γυρίζει. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Δεν μπόρεσε όμως να βρει το στόχο από την καλή άμυνα τόσο του Μητρόπαπα όσο και του Βίτσεντιτς. Ραζής βρήκε το δρόμο, πάει μέχρι τέλους, βάζει το καλάθι εντυπωσιακά, κάνει το 45-35. Για να δούμε τον Οικονόμου. Οικονόμου πάει και αυτός μέχρι τέλους, το ριμπάνο από το Μαχαίρα, δεν μπορεί να σκοράρει, κερδίζουν οι παίκτες αναγέννησης. Θα πάρει ο Ραζής τρίπλες, θα δώσει στο Σπυριδάκη, πέρασε παρά το κέντρο, Σπυριδάκη στον Βερτούδο, Βερτούδος ηρεμεί την ανάπτυξη της ομάδος του. Θα δώσω στο Σπυριδάκη. Σπυριδάκης θα παίξει με ανάποδο lay-up. Δεν μπόρεσε να βάλει το καλάθι. Φάουλα από τον Μητρόπαπα. Να σταματήσει την επίθεση της ομάδας του Ζωγράφου καθώς έβγαινε στο transition. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μητρόπαπα. Σοφρονάς. Δίνει στο Μαγκουνί, Μαγκουνίς δίνει στο Στογιάνοβιτς. Θα ξαναπάρει ο Μαγκουνίς, θα πάει προς τα μέσα, όχι, θα δώσει ο Σοφρονά. Το σκέφτεται αυτός για τρεις, σουτάρει, τελείωσε το κοντοσούτ. Βρήκε όμως πάλι ανάμεσα σε τρεις παίκτες αναγέννησης ο Μαγκουνίς το rebound. Το αμυντικό rebound που πληγώνει ακόμα μια φορά την αναγέννηση και κάνει το 45-37, 4-40 πριν τη λήξη. Να ο Ραζής. Το σκρίν από τον Μητρόπαπα. Ραζής, πολύ ωραία πάσα στο Σπυριδάκη. Αυτή τη φορά δεν το χάνει. Δεύτερη πάσα, πάρε βάλε του Ραζή. Τη μία στο Βίτσεντιτς, τώρα στο Σπυριδάκη. Κάνει το 47-37 που κλέβει και την μπάλα και δίνει 18 δευτερόλεπτα επίθεσης στους φιλοξενούμενους. Ραζής που αποδεικνύεται κομβικός, έχει 9 πόντους. Έχει δώσει δύο εξαιρετικές ασίστ εδώ ο Ραζής στο τρίτο δεκάλεπτο. Οικονόμου. Από μόνος από τον Οικονόμου με τον Μητρόπαπα, σουτάρει για τρεις, τελείως άστοχος, βγαίνει μετά το box out. Σπυριδάκης χάνει την μπάλα όμως κερδίζει τελικά, όχι, τελικά πάει στους παίκτες του εφαός, δεν μπορεί να ευστοχίσει, τελικά φάουλ από τον Μητρόπαπα. Δεν μπορούν οι παίκτες αναγέννησης να κατοχυρώσουν το αμυντικό rebound. Συζητάνε οι διαιτητές για τυχόν αναβάθμιση του φάουλ του Μητρόπαπα, να το δούμε. Το αναβαθμίζουν τελικά. Στον Βερτούδο. Τέσσερα ομαδικά τα φάουλ της αναγέννησης. Δύο μόλις για την ομάδα των φιλοξενούμενων. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Μαγκουνής. Ο έμπειρος Σπύρος Μαγκουνής έχει αγωνιστεί και στο Ρέθυμνο. Πολύ καλός παίκτης, έχει πάει τις κατηγορίες από πρώτη Basket League μέχρι εδώ εθνικές κατηγορίες με το κουτάλι. Ο Φίλιππας ήταν που αστόχησε στις δύο βολές. Κατοχή για την ομάδα του ΕΦΑΟΣ. Θα επαναφέρει ο Οικονόμου, θα πάρει ο Φίλιππας. Φίλιππας με το Ραζί, σου δια τρεις, εύστοχος. Να το τρίποντο από τον ΕΦΑΟΣ, κάνει το 47-39. Το σούτ από τον Οικονόμου. Τρίποντο.
Βίτσεντις δίνει στον Μητρόπαπα. Μητρόπαπας γυρίζει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Δεν μπαίνει. Στους μείον 7, 47, 40. 3 και 22 πριν τη λήξη. Οικονόμου. Οικονόμου με τον Βίτσεντις. Βήματα. Πολύ καλή άμυνα από το Βίτσεντιτς. Η αναγέννηση που έχει τρέξει ένα επιμέρους 15-10 σε αυτό το δεκάλεπτο. Ραζής. Βίτσεντιτς. Έξω στον Βερτούδο. Βερτούδος κάνει την προσπίση, πάει προς τα μέσα, όχι, δίνει στον Μαραγκάκη, σου για τρεις ο Μαραγκάκης, ο Βερτούδος παίρνει το rebound, να και ένα rebound επιθετικό για την αναγέννηση και μάλιστα όχι από τον πιο ψηλό της παίκτη. Λάθος του Ραζή, κερδίζει ο Οικονόμου, πάει προς τα μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 47-42. Ο Μύρο Παπαδάκης δεν σκέφτεται time out. Ξανά επιστρέφει όπως και στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του φιλαθλητικού. Η ομάδα του Ζωγράφου. Μαραγκάκης στο Μητρόπαπα. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Μητρόπαπας, βήματα. Δεν μετράει το καλάθι. Άρχισαν και τα λάθη και από τις δύο ομάδες. Σοφρονάς, Ηλίας Σοφρονάς είναι αυτός τώρα που θα καθοδηγήσει την επίθεση του ΕΦΑΟ Ζωγράφου. Σουδιά 3 από τον Μαγκουνί, άστοχος. Πήραν το rebound, είπε ξαναγέννησης. Μαραγκάκης δίνει στον Ραζή. Ραζή σκέφτεται να δώσει στο Βίτσεντις. Τελικά δίνει στο Μαραγκάκη. Ο Μαραγκάκης είναι που δίνει στο Βίτσεντις, ο οποίος κάνει τις προσποιήσεις. Προσπάθησε να δώσει στον Οικονομόπουλο. Παρενευλήθη ένα χέρι, μάλλον του Καλιακούδα που έχει μπει μέσα. Και η αναγέννηση έχει ακόμα 11 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει θετικά την επίθεσή της. Θα επαναφέρει ο Ραζής, θα επιστρέψει ο Κουρέπης, θα βγει ο Βίσεντιτς. Διαχειρίζεται τους ψηλούς ο Μύρον Παπαδάκης. Τώρα έτοιμο ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Ραζής δίνει έξω στον Μητρόπαπα. Μητρόπαπα στο Μαραγκάκη. Μαραγκάκης μπροστά του με το Σοφρονά. Θα κάνει τις τρύπες, θα τον περάσει. Θα πάει μέχρι τέλος. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν δίνουν φάουλ οι διαιτητές. Ο Μαραγκάκης δεν μπορεί να σηκωθεί ακόμα. Είναι τραυματίας. Δεν σταματάνε οι διαιτητές. Τώρα το σταματάνε. Καθότι ο Μαραγκάκης έχει χτυπήσει. Δεν μπορεί να σηκωθεί. Μάλλον κάποιο πρόβλημα στο πόδι του ο Παντελής. Για να δούμε, σηκώνεται σιγά σιγά. Επιστρέφει ο Μαραγκάκης. 47-42. Η αναγέννηση επιστρέφει σιγά σιγά. Η ομάδα του Ζωγράφου προσπαθεί να επιστρέψει στο παιχνίδι. Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση στο σκορ. Όσο η αναγέννηση δεν κυριαρχεί στο κάτω από τη ρακέτα της, τόσο η ομάδα του Ζωγράφου θα διεκδικεί με αξιώσεις τη νίκη. Για να δούμε τον Καλιακούδα που σουτάρει για τρεις. Μπαίνει, βγαίνει μπάλα, το rebound από τον Κουρέπη. Θα πάρει ο Μαραγκάκης. Θα κατεβάσει την μπάλα, θα περάσει το κέντρο. Θα γυρίσει και θα δώσει στον Οικονομόπουλο που θα οργανώσει την επίθεση. Θα δώσει τον Μητρόπαπα. Μητρόπαπα στο Ραζή. Ραζής με τον Σοφρονά. Πάει προς τα μέσα. Θα κερδίσει το φάουλο από τον Ηλία Σοφρονά. Είναι το τρίτο ομαδικό για την ομάδα του Ζωγράφου και είναι το πρώτο του Ηλία Σοφρονά. 1 και 16 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου.
Ραζής, ωραία πάσα στον Κουρέπη. Κουρέπης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Τρίτη ασίστ του Ραζή σε αυτό το δεκάλεπτο. Υποδειγματικές και οι τρεις. 49-42. Γυρίζει Τσεντής. Έξι ο Μητρόπαπας, δύο ο Σπυριδάκης. Το δεύτερο φάουλ του Ραζή είναι. 12 και ο Κουρέπης. Δύο ο Καρλής, έξι ο Βερτούδος και 9 ο Ραζής. Ο οποίος αποθεώνεται δίνοντας τη θέση του στο Μιχάλη Καρλή. 9 ο Παπαδημητρίου. 7 ο Μαγκουνής. 14 ο Οικονόμου. 3 ο Στογιάνοβιτς. 2 η προσωπική πόντη του Φίλιππα. 7 η προσωπική πόντη του Μαχέρα. Και 1 του Καλιακούδα που τους κάνει 2. Και 49-44. Έξω ο Μαγκουνής. Μέσα ο Χατζής. Ψηλώνει το σχήμα του ο Φάνης ο Κουμπούρας. Μαραγκάκης, Καρλής. Καρλής με τον Σοφρονά. Δίνει στο Μαραγκάκη. Μαραγκάκη στον Μητρόπαπα. Σκουτί για τρεις από τον Οικονόμου. Άστοχο, πήρε το rebound ο Κουρέπης. Να και ένα επιθετικό rebound, ο οποίος προσπάθησε να κάνει τρίπλα, δεν ευδοκίμησε η ενέργειά του. Σοφρονάς με τον Καρλή. Φάουλ του, επιθετικό φάουλ του Σοφρονά πάνω στον Καρλή. Κατοχή για την ομάδα της αναγέννησης. 26,4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού, του τρίτου δεκαλέπτου. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει και λίγος χρόνος για την ομάδα του Ζωγράφου. Να ο Μητρο, ο Μαραγκάκης που δίνει στον Καρλή. Ο Καρλής δίνει στο Μαραγκάκη. Κατεβάζει την μπάλα ο Μαραγκάκης. Μαραγκάκης. Το σκρίν από τον Κουρέπη. Θα πάρει την μπάλα ο Κουρέπης. Θα γυρίσει. Θα κερδίσει το φάουλ από τον, νομίζω από το Σοφρονά. Είναι το πέμπτο μαδικό, αλλά είναι βολές για τον Δημήτρη Κουρέπη. Είναι το τρίτο φάουλ του Σοφρονά. Εκμεταλλεύτηκε το μισμάτσο Δημήτρης Κουρέπης. Μέσα ο Σπυριδάκης, έξω ο Μητρόπαπας. Σπυριδάκης, Κουρέπης, Καρλής, Βερτούδος και Μαραγκάκης, η πεντάδα της αναγέννησης. Χατζής, Σοφρονάς, Καλιακούδας, Σαραντόπουλος και Φίλιππας, η πεντάδα του Ζωγράφου. 51-44. Ο Κουρέπης βρήκε δύο φορές το στόχο και έχει κάνει το 51-45,6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Επαναφέρουν οι παίκτες του Ζωγράφου, πρέπει να κάνουν μια γρήγορη επίθεση με όχι τις καλύτερες προϋποθέσεις. Είναι ο Στογιάνοβιτς, σουτάρει και βάζει ένα buzzer beater εκπληκτικό από το Στογιάνοβιτς. Κάνει το 51-44 και με αυτό ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο με τον buzzer beater του Στογιάνοβιτς. 51-46 με επιμέρους σκορ σε αυτό το δεκάλεπτο. 19-16.
έτοιμο να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο, το τέταρτο και καθοριστικό όσον αφορά αυτό το μάτς, το αποφασιστική σημασία παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, ιδιαίτερα για την αναγέννηση που θέλει να ξεμπλέξει μια και καλή και να ηρεμήσει για τη συνέχεια με ενδεχόμενη νίκη. Να δούμε και τα άλλα αποτελέσματα. Στο 30 Νέα Κηφισιά Όφη 58-50. Στο 27 Πρωτέας Βούλας Δάφνη 49-48. Πραγματικό ντέρμπι εδώ. Και στο 30 Έσπερος Καλυθέα Παλαιό Φάληρο 67-55. Η αναγέννηση που βρίσκεται στην ένατη θέση βαθμολογίας με 8-12 νίκες, ήττες, 7-3 στην έδρα της, και ο Ζωγράφου έχει 5 νίκες, 15 ήττες, και εκτός έδρας έχει μία νίκη, 9 ήττες. Η αναγέννηση, η οποία έχει να κερδίσει από τις 27 πρώτου, με 102-94 την κατοστάρα που είχε πετύχει επί του Έσπερου Καλυθέας, έκτοτε έχει 5 συνεχόμενες ήττες και ψάχνει να βρει το δρόμο της, σε αντίθεση με το Ζωγράφο που στα 5 τελευταία παιχνίδια έχει και 2 νίκες. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι. Μαραγκάκης, θα δω στον Κουρέπη. Κουρέπης έξω στο Μαραγκάκη, σου διατρεις από τον δεν θα μπορέσει να βρει στόχο. Κάνει την τρίπλα η παίχτες του ΕΦΑΟΣ. Ραζής πολύ ωραία ξεφεύγει και πάει μόνος του, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, αστοχή όμως, κερδίζει ο Μαχαίρας στο rebound στο Γιάνοβης. Ο Γιάνοβης δίνει έξω στο Σοφρονάς. Ο Σοφρονάς πάει προς τα μέσα, σταματά την τρίπλα, δίνει στο Μαγκουνί. Μαγκουνίς με τον Ραζή, κερδίζει το φάουλ. Νομίζω ο Μαγκουνίς από τον Βίτσεντιτς. Ναι, δεν πάτησε καλά, αλλά εντάξει, όλα καλά. ...51-46. Και στις βολές ο Μαγκουνής. Βερτούδος, Βίτσεντιτς, Κουρέπης, δύο ψηλούς, Μαραγκάκης και Ραζής, η πεντάδα της αναγέννησης. Μαχαίρας, Φίλιππας, Μαγκουνής, Στογιάνοβιτς, Σοφρονάς. ...51-47. Το πρώτο καλάθι στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού στην τελευταία περίοδο. Και αυτό με βολή, με μία βολή. Βγαίνει από τα σκρίνη ο Μαραγκάκης, περιστός ο Ραζής είναι που κρατάει την μπάλα. Ραζής, 7 δευτερόλεπτα ακόμα, σουτάρει για 3 από τη γωνία. Το rebound από τον Κουρέπη, εντυπωσιακά θα βάλει το καλάθι. Ένα πολύ καλό καλάθι και κρίσιμο καλάθι με τον Δημήτρη Κουρέπη. Πραγματικό οδοστρωτήρα στα τελευταία λεπτά. Έχει κυριαρχήσει κυρίως την επίθεση. Μαχαίρας δίνει με το ένα χέρι πάσα στο Γιάνοβης και αυτός δίνει έξω, ξαναπαίνει ο Στογιάνοβης, προσπίση πάνω στο Βίτσεντιτς, σταματά την τρίπλα, σουτάρει, ευστοχή. 53-49 στη λήξη του χρόνου, δεύτερη φορά που η ομάδα του Ζωγράφου σημειώνει καλάθι στη λήξη του χρόνου. Τη μια φορά τρίποντο, νομίζω και τα δυο με το Στογιάνοβης στον τρίτο δεκάλεπτο, και τώρα πάλι με το Στογιάνοβης δίποδο. Να το φάουλ που κερδίζει ο Βίτσεντιτς από τον Καλιακούδα ή το Μαχαίρα.
Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο Σοφρονάς είναι. Είναι το τέταρτο φάουλ του Σοφρονά. Να με ένα πρόβλημα για το Φάνη Κουμπούρα. Αμέσως τον αντικαθιστά με τον Οικονόμου, που κι αυτός και ο Παναγιώτης Οικονόμου έχει μια πολύ καλή παρουσία, μια πολύ θετική παρουσία στο παιχνίδι. Ένα 14 για την αναγέννηση, για να ολοκληρώσει την επίθεση. Θα επαναφέρει ο Ραζής, θα δώσει στο Μαραγκάκι, θα ξαναπάρει ο Ραζής. Μπροστά του είναι ο Καλιακούδας. Πάλι Μαραγκάκης με μαχαίρα μπροστά του. Το σκέφτεται για τρεις ώρες. Βερτούδος προσπάθησε να σουτάρει στην τρίπλα πάνω, κερδίζει το φάουλ από τον Οικονόμου νομίζω. Το πρώτο φάουλ του Καλιακούδα. Θα επαναφέρει ο Ραζής. Μαραγκάκης. Πολύ ωραία πάσα στον Κουρέπι, εξαιρετική πάσα με το ένα χέρι από τον Παντελή Μαραγκάκη στον Κουρέπι, και αυτός αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Κουρέπης, ο κύριος εκφραστής της επίθεσης ομάδας των γηπεδούχων. 55-49. Στογιάνοβιτς, αστοχή στο τρίποντο, δεύτερο rebound αμυντικό από τον Βερτούδο. Ο Στοβίτς αφήνει την μπάλα, δεν είχε στηθεί ο Στογιάνοβιτς. 57-49 με το 14ο προσωπικό πόντο του Ντούσαν Βίτσεντιτς. Νέα κατοχή για την αναγέννηση με τον Βερτούδο. Βερτούδος δίνει πολύ ωραία πάσα στο Βίτσεντιτς. Ο Βίτσεντιτς χάνει όμως το καλάθι. Μόνος του, συμβαίνουν και αυτά. Κερδίζει το φάουλο που κάνει ο Βίτσεντιτς. Δεν είχε καθαρό μυαλό τώρα. Κάνει το φάουλο ο Ντούσαν Βίτσεντιτς. Είναι το δεύτερο του. 57-49. 17 ακόμα δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει την επίθεση η ομάδα του Ζωγράφου. Μαχαίρας στο Γιάνοβιτς. Ζητά ο Οικονόμου, παίρνει ο Μαχαίρας με το Βίτσεντιτς μπροστά του και μπει στο φάουλ. Ο έμπειρος Κώστας Μαχαίρας κερδίζει το φάουλ και θα πάει στις βολές. Μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Να δούμε στα υπόλοιπα αποτελέσματα. Στο 39 Κηφισιά Όφη 70-64. Στο 28 Πρωτέας Βούλας Δάφνη 53-51. Το ντέρμπι καλά κρατεί. Και στο γήπεδο του Εσπέρου, Έσπερος Καλυθέα Παλαιό Φάληρο, στο 35-71-60. Μαχαίρας ευστοχή στην πρώτη βολή, κάνει το 57-50. Έτοιμος και για τη δεύτερη. Βρίσκει και σε αυτή το στόχο. 57-51. Ο Μαχαίρας έχει φτάσει στους 9 προσωπικούς πόντους. Να, κλέψιμο από τους παίχτες του Ζωγράφου με το Στογιάνοβιτς. Στογιάνοβιτς δίνει στο Φίλιππα, σουτ για τρεις, εύστοχος ο Οικονόμου, αμέσως time out, το Μύρο Παπαδάκη που βλέπει το 57-49 να γίνεται 57-54 και να φτάνει σε απόσταση βολής μετά από ώρα η ομάδα του Ζωγράφου.
6 και 7 δευτερόλεπτα, 6 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού της 23ης αγωνιστικής στη National League One, αναγέννηση 57, ζωγράφου 54, σε ένα αμφίροπο παιχνίδι όπου η αναγέννηση στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού είχε τον έλεγχο, είχε το προβάδισμα, ωστόσο λάθη στην άμυνα έχουν στοιχήσει και έχουν επιτρέψει στην ομάδα του ζωγράφου να είναι κοντά στο μάσι να διεκδικεί μέχρι τέλους τη νίκη. Ραζής, Βερτούδος, Βίτσεντιτς, γυρίζει μπροστά το μαχαίρας, αφήνει την μπάλα εντυπωσιακά με τα αριστερό στο καλάθι. Πολύ καλό και δύσκολο καλάθι από τον Ντούσαν Βίτσεντιτς. Κρίσιμο για την οικονομία του παιχνιδιού. Για να δούμε τώρα το ζωγράφο με τον Φίλιππα Μαγκουνής. Μαγκουνής το μαχαίρα, λάθος, μπρος πίσω. Δεν είναι μπρος πίσω, είναι μπρος πίσω η μπάλα. Εμείς το είδαμε, αλλά δεν το είδαν οι διαιτητές. Μαχαίρα, σούτ απελπισία στο rebound, τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου η άμυνα που έβγαλε η αναγέννηση μετά από ώρα αρκετά καλή ανταποκρίθηκε. Ανάγκασε το μαχαίρα να σουτάρει με το ένα χέρι έξω από τα 6.75. Ραζής στην κατοχή που κέρδισε η αναγέννηση και στην ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμά της. Κουρέπης στην κορυφή, θα δώσει στο Βερτούδο, θα κάνει το σκρίν ο Κουρέπης, θα πάρει και την μπάλα με το μαχαίρα μπροστά του, θα δώσει στο Βίτσο Σπυριδάκη. Φάουλ κάτω χαμηλά από τον Νίκο Φίλιππα. Μπάλα απ' έξω, 14 τρόλετα ακόμα για την επίθεσή της η αναγέννηση. Καλά, καλά εσύ. Ο Χρήστος. Δεν ξέρω. Επαναφορά για τους παίκτες αναγέννησης, Ραζής, Σπυριδάκη θα το σκεφτεί για τρεις, όχι, πάει προς τα μέσα μέχρι τέλους, άφησε πολύ καλά την μπάλα, έβαλε περισσότερο δύναμη από όσο έπρεπε στο ταμπλό, έχασε το καλάθι, βγαίνει γρήγορα στην επίθεση ο ζωγράφος, θα κερδίσει ο μαχαίρας, θα γυρίσει με τον Κουρέπη να τον παίζει μια φοβερή άμυνα, διαμαρτύρεται ο μαχαίρας, δεν νομίζω να έχει δίκιο, έτσι όπως το βλέπω και στο replay. Βερτούδος μπροστά του οικονόμου. Θα δώσει το Σπυριδάκη. Σπυριδάκη πάει προς τα μέσα, τον σπρώχνει ο Φίλιππας. Τίποτα λένε οι διαιτητές. Εγώ είδα σπρώξιμο πάνω στο Σπυριδάκη. Οι διαιτητές είναι όμως αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Οικονόμου. 4 και 18 ακόμη πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Να ο Μαγκουνής θα δώσει στον Φίλιππα, θα χάσει το καλάθι, θα κερδίσει ο μαχαίρας. Μαχαίρας πρόχνει, φάουλ κάτω χαμηλά από τον Κουρέπη ή από τον Βίτσεντιτς. Αν είναι από τον Κουρέπη είναι... Το Κουρέπη είναι το τέταρτο. Αυτό σημαίνει ότι απενεργοποιείται στην άμυνα ο Κουρέπης πλέον. Ή πρέπει να παίξει τόσο έξυπνα ώστε να μην αποβληθεί με πέμπτο φάουλ. Θα επαναφέρουν οι παίκτες ζωγράφου με το μαχαίρα που θα παίξουν τον Κουρέπη. Αυτό θα κάνουνε. Θα πετάξει την μπάλα στον Μαγκουνή. Θα σουτάρει για τρεις ο Μαγκουνής. Θα πάρει το μακρινό rebound ο Βερτούδος, ο οποίος έχει πάρει κάποια πολύ σημαντικά rebound. Δεν έχει φανεί τόσο στην επίθεση ο Βερτούδος. Ή εξίσου όσο έχει φανεί στην επίθεση, έχει φανεί και στην άμυνα. Για να είμαστε πιο ακριβείς, να ο Ραζής πάει προς τα μέσα, δίνει στον Βίτσεντι, σούτ για τρεις, άστοχος. Rebound στον Κουρέπη, φάουλ, το πέμπτο φάουλ του Κουρέπη. Χρεώνουν οι διαιτητές σπρόξιμο πάνω στο μαχαίρα. Όχι, ούτε ένα σπρόξιμο δεν έγινε. Όπως βλέπω το replay, ούτε ένα απολύτως σπρόξιμο. Κρίμα που οι διαιτητές δεν έχουν το replay να το δούνε. Έξω Κουρέπης και τα πράγματα γίνονται δύσκολα για την αναγέννηση. 3 και 41 πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Ο οικονόμος στις βολές.
ευστοχή στην πρώτη, 59-55, και μπορεί αν ευστοχίσει και στη δεύτερη να φτάσει την ομάδα του πάλι σε απόσταση βολής. Η αλήθεια είναι ότι οι διαιτητές έχουν αφήσει το παιχνίδι και χωρίς πολλά φάουλ, ωστόσο αυτό με τον Κουρέπη ήταν, δεν ξέρω, ήταν πτέσμα. Φλόπινγκ. Ναι, τιμωρεί το Μαγκουνί για θέατρο στην τρίπλα του Ραζή, τεχνική ποινή. Θα πάει ο Βερτούδος στη βολή, στις βολές. Θα κάνει το 60-56. Θα πάει και η μπάλα από το πλάι για μια νέα επίθεση αναγέννησης, 3 και 34 πριν τη λήξη. Ραζής. Ραζής έχει μπροστά του το Στογιάνοβιτς. Βγαίνει προς τα έξω. Μάχες κάτω από τη ρακέτα στις αλλαγές. Ραζής θα στάρει για 3. Θα ευστοχίσει ένα μεγάλο τρίποντο. Τρίποντο νίκης από τον Κρίστοφερ Ραζή. Θα κάνει το 63-56. 3 λεπτά και 10 λεπτά πριν τη λήξη. Δεν απαντάει ο Φίλιππας και κερδίζει την μπάλα η ομάδα της αναγέννησης. Ραζής. Ραζής μετά το αμυντικό rebound που κέρδισαν οι παίκτες της αναγέννησης επιτέλους, και συγκεκριμένα ο Σπυριδάκης. Φάουλα από τον Καλιακούδα, νομίζω, από τον Οικονόμου, συγγνώμη. Στις βολές ο Βίτσεντης, καθώς συμπλήρωσε τα 5 ομαδικά φάουλ η ομάδα του ΕΦΑΟΣ. Είναι το 3ο φάουλ του Στογιάνοβιτς. Και η αναγέννηση έχει την ευκαιρία να ξεφύγει ακόμα περισσότερο αν ευστοχίσει ο Ντούσαν Βίτσεντιτς. 64-56. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή. 65-56, 9 η πόντη της διαφοράς όσον αφορά το προβάδισμα στο σκορ. 2 και 44 ακόμα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Για να δούμε αν το πιστεύουν ακόμα οι παίκτες του ζωγράφου. Κερδίζει το φάουλο ο Οικονόμου από το Ραζή. Ο Ραζής που έχει 2 φάουλ, θα κάνει το 3ο το ομαδικό. Θα πάει στις βολές ο Οικονόμου. Τελικό στην Κηφισιά, Νέα Κηφισιά Όφη, 72-68. Κακό αποτέλεσμα για τον Όφη αλλά και για την αναγέννηση. Ουσιαστικά δεν ήθελε νίκη της Κηφισιάς. Εν τω μεταξύ στο ζευγάρι βολών ευστόχησε ο Οικονόμου, κάνει το 65-58. Στο 30 Πρωτέας Βούλας, Δάφνη 58-54. Και στο 37 Έσπερος Καλυθέα Παλαιό Φάλιρο, 73-65. Για να δούμε το Βίτσεντιτς. Γυρίζει και καλάθι από τον Ντούσαν Βίτσεντιτς. Καθοριστικός. Φτάνει τους 20 πόντους ο Ντούσαν Βίτσεντιτς. 67-58. 2 λεπτά ακριβώς πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Μια δύσκολη πάσα προς τα έξω για τον Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου το σκέφτεται, το σουτάρει για 3. Πολύ καλό το blockout μπροστά στο Μαγκουνί από το Βίτσεντις. Κερδίζουν το rebound. Νομίζω πως όλα τώρα έχουν πάρει το δρόμο τους. Η αναγέννηση θα πάει σε αργές επιθέσεις και καλά θα κάνει. Ραζής πάει προς τα μέσα, γυρίζει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, δεν μπορεί να το βάλει. Για να δούμε τον Οικονόμου που θα πάει προς τα μέσα. Όχι, να δώσει στο Γιάννοβις. Στο Γιάννοβις
Δεν πάει μπροστά, οργανώθηκε άμυνα της αναγέννησης, θα πάει μέχρι τέλους. Θα αστοχήσει, θα κερδίσει. Όμως ο Παπαδημητρίου θα χάσει την μπάλα από τον Μητρόπαπα, που έβγαλε πολύ πάθος και ενέργεια σε αυτή τη φάση. Θα κατεβάσει και την μπάλα ο Αναστάσης. Ο Μητρόπαπας θα δώσει στον Βερτούδο, που έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Θα διαχειριστεί την επίθεση της ομάδας του. Βερτούδος θα δώσει στον Ραζί, θα σουτάρει για τρεις. Θα αστοχήσει. 55 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Το τελευταίο time-out για την ομάδα του Ζωγράφου. ...55,6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού, η αναγέννηση έχοντας πρωταγωνιστή τον Κρίστοφερ Ραζί, που ξεκλείδωσε σε κομβικό σημείο 4 λεπτά πριν τη λήξη το μάτς με ένα καθοριστικό τρίποντο, αλλά και κυρίαρχο στο τρίτο δεκάλεπτο, δίνοντας πολύ όμορφες ασίστ στους συμπαίκτες του, καταφέρει να προηγείται 67-58 και να βρίσκεται πολύ πολύ κοντά στην ένατη νίκη της, σημειώνοντας, σπάζοντας το αρνητικό σερί των 5 συνεχόμενων ητών, και βλέπει πλέον το παιχνίδι, το μέλλον με απόλυτη ηρεμία, καθώς δεν έχει να φοβηθεί τίποτα όσον αφορά την παραμονή της. Όλα είναι τυπικά. Εδώ ο Οικονομόπουλος έδωσε στον Βίτσεντη, σουτάρει για τρεις, θα πάρει το rebound ο Σπυριδάκης, θα χάσει την μπάλα, να δούμε και τους πόντους, 20 ο Βίτσεντης, πρωταγωνιστής και αυτός, Οικονομόπουλος συμμετοχή, Μητρόπαπας 6 πόντους, 2 πόντους ο Σπυριδάκης, 16 ο Κουρέπης, 2 ο Καρλής, 7 ο Βερτούδος και 12 ο κορυφαίος Κρίστοφερ Ραζής. Νέο time out, αυτή τη φορά από τον Μύρο Παπαδάκη, 19,7 πριν τη λήξη του παιχνιδιού.
19,7 πριν τη λήξη. Η Αναγέννηση, όπως είπαμε, φτάνει στην ένατη νίκη της. Όλα έχουν μια τυπική διαδικασία. Να δούμε και του σκόρερ του Ζωγράφου. Παπαδημητρίου 9, Μαγκούνης 10, 21, ο Οικονόμου που ήταν ο κορυφαίος. Στογιάνοβιτς 7, 3, ο Φίλιππας 9, ο Μαχαίρας. Τέλος, τυπική διαδικασία. Μια και το μπάζερ μπίτερ από τον Ντούσαν Βίτσεντις. Πανηγυρίζεται όντως μέσα από τον Κουρέμπι και τον Βίτσεντις. 2 ο Κολιακούδας. Αυτά, δεν έχουμε πολλά να πούμε. Ένα παιχνίδι που δεν ήταν, που δεν είχε ρυθμό. Ήταν όμως ανταγωνιστικό, και αυτό γιατί έδωσε τον αέρα η Αναγέννηση με το rebound που έδωσε στην άμυνα. Ωστόσο όμως, έχοντας κορυφαίο τον Κρίστοφερ Βραζή και μαζί και τον Βίτσεντις και τον Κουρέπη, κατάφερε να πάρει την νίκη και να έχει ηρεμία για το υπόλοιπο της σεζόν. Από όλους όσους εμάς εργάστηκαν να έχετε εικόνα και ήχο, να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.